Ότι είχε επιπλοκές εχθές η μήνα μετά το χειρουργείο, κινδύνευσε η ζωή της σοβαρά. Δυστυχώς κινδύνευσε η ζωή της μήνας. Έκανε ένα βαρύ χειρουργείο προχθές, το οποίο ήταν γύρω στις 7 ώρες, σε σχέση με το πόδι της, για την αποκατάσταση του ποδιού της. Κινδύνευσε η ζωή της. Χθες οι γιατροί πέσανε πάνω της γιατί φοβηθήκανε πιθανή πνευμονική εμβολή. Σήμερα είναι στο νοσοκομείο, στο κρεβάτι της, με μόνιτορ και την παρακολουθούν. Τώρα πληροφορούμε ότι της βάλανε κι άλλο αίμα, διότι είχε χαμηλό αιματοκρίτη. Παρακολουθείται στενά, φοβόμαστε για τη ζωή της και για τυχόν προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Η πληροφορία μας είναι ότι με τις ζωτικές ενδείξεις κάτι είχε χθες. Οι ζωτικές της ενδείξεις ήταν χαμηλές, γι' αυτό και οι γιατροί φοβήθηκαν για πιθανή πνευμονική εμβολή. Είχε και χαμηλό αιματοκρίτη, όπως και έχει και τώρα, γι' αυτό και της βάλανε αίμα. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και της παρακολουθούμαστε όλοι. Υπήρχε κάποιο περιστατικό το οποίο την έκανε να νιώσει άσχημα? Έχουν βγει και δικογραφίες τώρα, φυσικό είναι να άκουσε κάτι. Κοιτάξτε παιδιά, η Μίνα δεν ασχολείται με τις δικογραφίες και δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Ασχολείται τώρα μόνο με την ζωή της και την αποκατάσταση της υγείας της, η οποία θα είναι μακρά η περίοδος αυτή. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα για τη ζωή της. Γι' αυτό και παρακολουθείται στενά. Το φοβόμαστε αυτό. Για τη ζωή της. Για τη ζωή της, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Φοβόσαστε για τη ζωή της. Φοβόμαστε, γι' αυτό και παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή από τους γιατρούς και ευχαριστούμε τους γιατρούς, όλους του ευαγγελισμού και το νοσηλευτικό προσωπικό. Έχει επαφή με το περιβάλλον τώρα? Έχει επαφή με το περιβάλλον. Είπε κάτι μετά το χειρουργείο? Τίποτα. Ευχαριστώ πολύ.